ψυχοσάββατο αύριο. Και με αυτό το θέμα θα σας αποχαιρετήσουμε. Της Πεντηκοστής την Κυριακή, του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Κυριακή της Πεντηκοστής, θα σταματήσω εκεί με ένα μοναδικό έθιμα, το έθιμο το οποίο διατηρείται στα Ανόγια. Καλημερίζω τον παπά Ανδρέα, τον Κεφαλογιάννη. Καλημέρα πατέρα Ανδρέα, τι κάνετε? Καλημέρα Αγγέλα, καλημέρα στους ακροατές. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που είστε καλά. Πάμε σε αυτό το έθιμο το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο στα Ανόγια. Από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει ή έχω διαβάσει, δεν έχω πετύχει ποτέ αυτό το έθιμο, από κοντά δηλαδή δεν το έχω ζήσει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο, πατέρα Ανδρέα, Είναι μοναδικό σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλο τον κόσμο. Για πείτε τι κάνετε. Έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, είναι καθαρά αρχαιολινικό το έθιμο που συνεχίζει και διατηρείται αναλύωτο στην Εκκλησία, διότι είναι ο πολιτισμός μας, είναι οι αξίες μας, είναι οι παραδόσεις μας. Έχει λοιπόν να κάνει με την Κυριακή της Πεντηκοστής, με τη μέρα των ψυχών. Τι γίνεται λοιπόν, Αγγέλα? Το πρωί της Κυριακής πάνε οι γυναίκες στο νεκροταφείο. Εκεί λοιπόν, πριν παίξει η καμπάνα, κρατάνε νερό και καρυδόφυλλα. Με τα καρυδόφυλλα λοιπόν βουτάνε τα καρυδόφυλλα στον πόλ με το νερό και ραντίζουν τους τάφους. Και μετά στολίζουν με καρυδόφυλλα τον τάφο. Και έρχονται μετά, φεύγουν και έρχονται στην εκκλησία. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες, ειδικά που έχουν πρόσφατους νεκρούς αλλά και παλαιότερους, φέρνουν ένα πανιέρι στην εκκλησία, στολισμένο με μια υφαντή πετσέτα. Έχει τρία κουλούρια στολισμένο, στη μέση τα κουλούρια ένα ανθότυρο ή ένα τυρί και το πανιέρι στολισμένο με καρυδόφυλλα. Τι εννοείται κουλούρι? Κουλούρια, γλυκά κουλούρια που κάνουν. Γλυκά κουλούρια, ναι. Τώρα ακούγοντας το κάτι θα πεις, εντάξει τι είναι αυτό, όμως όλα έχουν την εξήγησή τους. Τελειώνοντας η λειτουργία της Κυριακής, ξεκινάει αμέσως ο εσπερινός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Στον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος διαβάζει ο παπάς τρεις μεγάλες ευχές. Η δεύτερη και η τρίτη είναι για τους νεκρούς. Όταν λοιπόν ο παπάς διαβάζει τις ευχές, γονατίζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, να σε εξηγήσω τώρα το έθιμο. Τα τρία κουλούρια συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Γιατί αυτό την Πεντηκοστή, από εκεί ξεκινήστε το. Επειδή η Πεντηκοστή είναι η μέρα που λύγει η άδεια παραμονής των ψυχών στον πάνω κόσμο και είναι η μέρα που επιστρέφουν τον Άδη. Δηλαδή από το Πάσχα, από την Ανάσταση του Χριστού, που σύμφωνα με την παράδοση, βγαίνουν οι ψυχές και είναι μαζί μας στον πάνω κόσμο. Η μέρα λοιπόν της Πεντηκοστής είναι η μέρα η λήξη άδειας παραμονής των ψυχών στον πάνω κόσμο. Λοιπόν, τα τρία κουλούρια συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Ο Ανθότυρος, επειδή το χωριό είναι κτηνοτροφικό και είναι η παραγωγή, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είναι η προσφορά στη μνήμη των νεκρών. Ναι. Τα καρυδόφυλλα λοιπόν συμβολίζουν, επειδή το καρυδόφυλλο είναι πικρό και στιφή, συμβολίζει την στεναχώρια που έχουν οι ψυχές λόγω του ότι επιστρέφουν εκείνη τη μέρα στον Άδη. Α, μάλιστα. Και σύμφωνα ό,τι να φέρετε στην αρχαία Ελλάδα, ότι το μοναδικό δεντρό που υπάρχει στον Άδη, το δεντρό του Θεού Πλούτονα, είναι η καρυδιά, που στο νήσιο της αναπαύονται και ηρεμούν οι ψυχές. Άρα το λοιπόν συνάδει όλο αυτό με το αρχαιολινικό έθιμο που είπαμε. Το γονάτισμα πάνω σε φύλλα καρυδιάς. Το γονάτισμα πάνω στα καρυδόφυλλα και κλείνουν οι γυναίκες τα μάτια για να έχουν μαζί τους ψυχές, αλλά να μην τις βλέπουν όμως κιόλας ότι είναι στεναχωρημένες, λυπημένες που επιστρέφουν στον Άδη. Μάλιστα. Να, όλα αυτά μέσα από τον ίδιο το λαό και μέσα από αυτά τα οποία ακούμε, που μας κάνουν ακόμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε αύριο και να τα αναβιώσουμε και να τα αφήσουμε στα παιδιά μας και να τους αφήσουμε και κάτι παραπάνω από αυτά όλα τα τρελά που σήμερα συμβαίνουν, πατέρα Ανδρέα. Αγγέλα, όταν σήμερα, ενέτη 2022, μιλάμε για αντίσταση και για αγώνα, δεν είναι να πιάσουμε τα τουφέκια. Αυτή είναι η αντίστασή μας. Να είμαστε πιστοί στις αξίες, στα ήθη, στα έθιμα, στη γλώσσα μας και στις παραδόσεις μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίσταση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
να μην, και δόξα τω Θεώ, η Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, η Κρήτη, μιλάω για την Κρήτη που ξέρω, σίγουρα της όλη την Ελλάδα, έχει πολλές τέτοιες αντιστάσεις στο κάθε χωριό. Η κάθε κοινότητα να δείξει το δικό της μεγαλείο, τη δική της αντίσταση. Σημαντικά όλα αυτά τα οποία λέτε. Όλα να πάνε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, πατέρα Ανδρέα. Καλημέρα.